Ανοίξτε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε με τις κατάλληλες πολιτικές να στηρίξουμε τον επιχειρηματικό και από το κόσμο. Εμείς ως παράταξη και ως ιδεολογία αγκαλιάζουμε την επιχειρηματικότητα, προσπαθούμε να την αποενοχοποιήσουμε, γιατί το έχουμε επιχειρήσει και αυτό, και την τοποθετούμε στο βάθρο εκείνων των αξιών, χωρίς τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος και δεν υπάρχει ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μαζί σας και να ευχηθώ να έχετε κάθε επιτυχία στα δύσκολα ιδιαίτερα τώρα που περνάμε. Και σε εσάς ενδιαφέρει για το δύσκολο ρόλο που έχετε να, να δραματίσετε και από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Μαλανίδου, εκπρόσωπος του Παγκοσμιοτοβιοτεχνικού Πολιτεχνείου, κύριος Νικολαίδης, εσείς είστε μηχανιών των τεχνικών. Πρώτος επισκέπτης του Προέδρου, στενά του Γραφείου είμαι εγώ. Η ευχή μου έπρεπε να πιάσω. Καλώς ήρθατε, Σύριος Ψαλάκης. Κύριος Φραντζής, Εμπορικός Σύλλογος Πολιτεχνείου. Σύλλογος μας Βιοτεχνειών. Εργατικό κέντρο. Κύριε Πρόεδρε, λίγο βασουλιά. Λίγο πίσω. Λίγο πίσω να κάνουμε τα πλάνα γιατί μετά... Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Ροδόπης έχει την τιμή και τη χαρά να υποδέχεται σήμερα στο ναό της επιχειρηματικότητας και της αγοράς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Και νομίζω ότι η επίσκεψή σας εδώ σηματοδοτεί το ενδιαφέρον το προσωπικό σας, αλλά και του χώρου σας, για την επιχειρηματικότητα και την αγορά. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία όμως σήμερα, είναι ότι επιλέχθηκε και επιλέχθηκε από τον ίδιο όχι να βγει ένας άγωνος και ξύλινος λόγος σε ένα ακροατήριο κάποιων πολιτών, αλλά να γίνει μία σύσκεψη με τους φορείς της περιοχής, οι οποίοι γύρω από ένα στρόγγυλο τραπέζι, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, θα συζητήσουν και θα πούν τις απόψεις τους, προσπαθώντας να βγάλουν κάτι γόνιμο, σηκώνοντας τα μανίκια και δουλεύοντας. Κάτι το οποίο πραγματικά λείπει από τη χώρα μας και το οποίο επιζητούμε πρωτίστως ως επιχειρηματικός χώρος. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή η αγορά είναι ο χώρος ο οποίος πλήττεται περισσότερο, αλλά και ο χώρος ο οποίος καλείται στην πραγματικότητα να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Η κατάσταση πλέον είναι τραγική.
Έχουμε κλείσει πάνω από 250.000 επιχειρήσεις μας και έχουμε οδηγήσει από το χώρο μας ανέργους στον αριθμό των 400.000. Συναντούμε ανθρώπους που είναι σήμερα 55, 58 ή 60 χρόνια, μια γενιά που έβγαλε τη χώρα από τον πόλεμο και την έφτιαξε την Ελλάδα και μας κοιτάζουν στα μάτια λέγοντας ότι είναι άνεργοι σε αυτήν την ηλικία. Νομίζω ότι αυτό που σήμερα πλανιέται ως ερώτηση πάνω από την αγορά αλλά και πάνω από όλους τους Ελλήνες είναι το πού πάμε. Πού πάμε και αν έχουμε κάποια ελπίδα. Αυτή η ελπίδα όμως πρέπει να εκφραστεί με ένα σχέδιο, με συγκεκριμένο βηματισμό, να περιγραφεί με έναν στόχο για να μπορούμε πραγματικά να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία ανάμεσα πλέον στον επιχειρηματία αλλά και τον πολίτη και την πολιτεία. Αυτό είναι που ζητάμε από εσάς τους πολίτες. Και αυτό είναι που μας δημιουργεί αυτή τη στιγμή την ελπίδα ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το δώσουν. Ζητήστε μας τι θέλετε να κάνουμε εμείς σε αυτό το σχέδιο που έχετε. Θα το ακούσουμε με προσοχή και θα συμβάλλουμε με τις δικές μας δυνάμεις και με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, εμείς είμαστε επιχειρηματίες. Εσείς είστε πολιτικοί. Χαράσετε τη στρατηγική και εμείς ακολουθούμε. Είναι μια στρατηγική όμως την οποία θέλουμε να δούμε, γιατί η ανάπτυξη που όλοι ευαγγελίζονται αυτόν τον καιρό σε αυτή τη χώρα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που λείπει από τη χώρα είναι ανταγωνιστικότητα. Και μέσω αυτής μπορούμε να κατακτήσουμε την ανάπτυξη. Αυτό που σήμερα μας λείπει είναι πάρα πολύ απλά με δύο κουβέντες το επιχειρηματικό περιβάλλον. Και επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι κάτι σύνθετο ούτε κάτι άλλο. Είναι πέντε συγκεκριμένα πράγματα. Είναι στοιχειώδεις υποδομές, είναι ένα δίκαιο και απλό φορολογικό σύστημα, είναι ένας δυναμικός αναπτυξιακός νόμος και μια έπρεπε λειτουργία της αγοράς με τραπεζικό σύστημα, επιτροπή ανταγωνισμού και πάντα στην κράτη. Σήμερα, με παγωμένο το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο έχει φορολογία στο 45% και 23% ΦΠΑ και 11 νομοσχέδια, τα οποία ακολουθούν. Όταν στη γειτονική μας Βουλγαρία στα 20 χιλιόμετρα η φορολογία είναι 10% για πρόσθεση των διαδικασιών τεράστια, όταν ο αναπτυξιακός νόμος, όπως έχουμε αποδείξει σαν επιχειρητήρια, δεν είναι πραγματικά αναπτυξιακός και εστιάζει σε αφορολόγητα αποθεματικά και μέσα σε ένα κυκαιώνα κριτήριο, όταν... Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον δεν μπορούμε να δράσουμε. Θα έρθω στην τοπική μας οικονομία και στην περιοχή για να μην φάω τον χρόνο των υπολείπων. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια χώρα, στη μοναδική χώρα στον κόσμο που πάνω από το μισό της πληθυσμού ζει σε μόνο μια πόλη. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο ελληνικό. Και ο κάθε νόμος και το κάθε νομοσχέδιο που βγαίνει έχει και την επικεφαλίδα για τον τάδε σκοπό και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η οποία όμως παρόλες τις τόσες επικεφαλίδες μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ποτέ. Εδώ στη Θράκη και στην Ροδόπη έχουμε ένα όραμα και ένα σχέδιο το οποίο όλοι μαζί προσπαθούμε να εφαρμόσουμε εδώ και χρόνια. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου γιατί και αυτό το υπόμεινο να σας παραδώσω που το περιγράφει, όπως επίσης και γιατί θέλω να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα στελέχη και να μην τους προκαταλάβω, αλλά και γιατί δουλεύουμε αυτή τη στιγμή αυτή την προσπάθεια όλοι με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Στυλιανίδη και τα υπόλοιπα στελέχη και προσπαθούμε να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά εκεί μέσα. Δεν μπορώ όμως να μην προσπαθήσω να πάρω την ευκαιρία της παρουσίασης εδώ και να σας κάνω κοινωνό αυτού του οράματος της περιοχής. Αυτή η περιοχή από εσκατιά της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από καιρό ήρθε στο κέντρο των εξελίξεων και έχει πλέον μια θέση εν μέσω αναπτυσσόμενων οικονομιών, η οποία μπορεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο μέσω της επιχειρηματικότητας για τη διείσδυση σε αυτές τις αγορές και να αποτελέσει και αιχμή του δόρατος για την διείσδυση ολόκληρης της χώρας σε αυτές τις νέες αγορές. Όμως,
Αυτό πρέπει να γίνει με βάση την επιχειρηματικότητα και οι υγιείς, σύγχρονες και με σαφείς εξαγωγικούς προσανατολισμούς επιχειρήσεις. Η επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι η βάση. Όμως, μέχρι να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό το βηματισμό, η περιοχή απαιτεί κάποια στήριξη. Και η στήριξη αυτή έρχεται μέσα από κάποιες, συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες θέλω και εσείς να ακούσετε. Καταρχήν, μέσα από τις υποδομές οι οποίες πρέπει να τελειώσουν. Δηλαδή, τον κάθετο άξονα, την ανάδειξη της ενεργειακής πολιτικής της περιοχής, τη βιομηχανική περιοχή και το Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο. Πρέπει να κάνουμε κάτι για την φορολογία. Γιατί σας είπα ότι οι ανταγωνιστικές μας χώρες και το περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να βγούμε είναι πλέον μη ανταγωνιστικές για μας με τέτοιες συνθήκες. Ο αναπτυξιακός νόμος πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική η οποία να προωθεί τον τόπο με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν θέλουμε εδώ μια υποβοηθούμενη ανάπτυξη, να μην παρεξηγηθώ. Θέλουμε μια αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη που θα πατά στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Ωστόσο, μέχρι τότε, κάποιες στηρίξεις όπως είναι το 12% ή οποιαδήποτε άλλα μέσα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής θα πρέπει να διατηρηθούν στην περιοχή για να μπορέσουμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Όχι μόνο τέλος, να διατηρηθούν, να τα εφαρμόζουν. Και να πληρώνονται. Ξέρετε ότι το 12% έχει να πληρωθεί πάνω από 6 εξάμεινο. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί έχω παρακολουθήσει τη δράση σας, το παρεμπόριο στη χώρα στοιχίζει 25 δις το χρόνο. Δηλαδή, στα 4 χρόνια στοιχίζει όσο ένα μνημόνιο. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που, το οποίο κυνηγούμε πάρα πολύ ως επιμελητήρια και δεν μπορούν να μας βγάζουν σήμερα από τις επιτροπές που γνωμοδοτούν για τα πολυκαταστήματα, για το παρεμπόριο, για τα κινέζικα και για τις λαϊκές αγορές. Γιατί αυτό συμβαίνει. Για τη στήριξη της εργασίας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι εδώ ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ και ένα δεύτερο που μας ήρθε μιλούσε για 1000 θέσεις κοινωνικής εργασίας με την κυρία Κατσέρη. Κι όμως σήμερα μαθαίνω, ενώ η πρόταση του επιμελητηρίου ήταν αυτές να διοχετευτούν όλες τις επιχειρήσεις, ότι δεν θα διοχετευτεί καμία προς τις επιχειρήσεις και θα πάνε όλες στους δήμους και στους υπόλοιπους χώρες. Αυτό που κατηγορούσαμε δηλαδή ως stage, τώρα το φέρνουμε με μια άλλη μορφή. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, για να τελειώνω, κάνουμε μια προσπάθεια εδώ. Το πιο πρόσφατο αυτό που είναι προχθεσινό είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιες θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων για να μπορούμε με την Ουγγαρία αλλά και με την Τουρκία να ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία και να δημιουργήσουμε χώρους και στις άλλες χώρες και εδώ για να μπορούμε να πατούν οι επιχειρήσεις και να φτάνουν και στην Αθήνα, να δημιουργήσουμε δηλαδή αυτό το θέμα της προστιθέμενης αξίας μέσω τεχνογνωσίας. Είναι μια προσπάθεια του επιμελητηρίου μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουν. Όμως θέλω να σας παρακαλέσω, στηρίξτε τα επιμελητήρια. Αναδείξτε τα πραγματικά σαν συνεργάτες της πολιτείας. Καμία αναπτυγμένη χώρα δεν έχει αδύναμα επιμελητήρια όπως εμείς επιλέγουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε. Αν δεν πούμε στους επιχειρηματίες που προσβλέπουν σε εμάς και αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη που έχει κλονιστεί ανάμεσα στον επιχειρηματία και στην πολιτεία, εμείς δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα που σας περιέγραψα προηγουμένως. Εκείνο που θέλω σε κάθε περίπτωση να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε τη μία στάση, όπως εφαρμόζουμε και το Εμπορικό Μητρό. Κάτι που γεννήθηκε στα επιμελητήρια και που το εφαρμόζουμε τώρα, παρόλο που δεν ήταν έτοιμο από την πλευρά των υπολείπων να εφαρμοστεί. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Η γραφειοκρατία τη συναντούμε αλλού. Αλλάζουμε την νοοτροπία του δημοσίου με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε να σμπρώξουμε και το δημόσιο στη δική μας νοοτροπία. Θέλω να σας πω, έρχομαι από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Σήμερα το πρωί γύρισα, πένταξα, γιατί είμαι στη Λαμία την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και γι' αυτό και μόνο ήρθα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι από το ΤΕΜΠΕ, το οποίο ήταν δικό μας δημιούργημα, ως ένα ταμείο που ψάχναμε κάποτε εγκυοδοτήσεων, βγάλαν μόνο τον εκπρόσωπο του επιμελητηρίου από το Συμβούλιο. Αυτή η νοοτροπία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το λεγόμενο ΕΤΕΑΝ, το οποίο βαφκαλιζόμαστε ότι έχει 2,5 δισεκατομμύρια και τώρα διαπιστώσαμε ότι φέτος μπορεί να έχει μόνο ένα και το χρόνο μηδέν βάσει αυτών που μελετήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει εκπρόσωπο των επιμελητηρίων μας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι σε κάθε περίπτωση ότι μπορούμε μέσω της επιχειρηματικότητας. Είναι η μοναδική μας ελπίδα. Τα φοβισμένα πρόσωπα τα οποία συναντούμε σήμερα στον δρόμο μπορούν να γίνουν χαρούμενα μόνο αν δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία. Αλλά τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω αυτό που έχω τονίσει
και σε άλλους που επισκέφτηκαν το επιμελητήριο. Πρέπει πάντοτε να έχετε υπόψη σας, και αποδείχθηκα τελικά αρνητικά σωστός, ότι ο χρόνος της αγορές τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τον πολιτικό χρόνο. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα, και για το ρόλο το οποίο σας επιφυλάσσει η Ελλάδα στο μέλλον, θα πρέπει αυτό να το έχετε υπόψη σας, γιατί εξάλλου αποδείχθηκε. Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας και σας δίδω το λόγο για μια τοποθέτηση, ώστε κατόπιν να μπορέσουμε... Μετά να συζητήσουμε μετά πιο συγκεκριμένα, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ, γιατί αυτά τα οποία είπατε τα προσυπογράφω ανέτος. Αισθάνομαι ότι έχει επιστρέψει στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η εποχή της εγκατάλειψης. Υπάρχει αποβιομηχάνηση παντού, υπάρχει εκτείναξη της ανεργίας παντού, υπάρχει δημογραφική απογύμνωση και η κυβέρνηση δείχνει ότι το μόνο το οποίο να επιφυλάσσει για τη Θράκη είναι χωροταξικά τουλάχιστον να είναι κέντρο υποδοχής των λαθρομεταναστών. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο. Η Θράκη δικαιούται να εξελιχθεί σε πρότυπο εναλλακτικής οικολογικής ανάπτυξης, σε μοντέλο μιας ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας που είναι, και να μπορέσει μέσα από τη διαφορετικότητα να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται. Γιατί η επιχειρηματικότητα, που είναι αν θέλετε το βάθρο, όπως είπα πριν, της ανάπτυξης, και πρέπει πάντοτε να την αποενοχοποιούμε αντί να τη θεωρούμε υπεύθυνη για όσα έχουν συμβεί, γιατί υπάρχουν και τέτοιες ιδεολογίες δυστυχώς, θα πρέπει η επιχειρηματικότητα, και αυτή είναι η ευθύνη που αναλαμβάνω εδώ πέρα σήμερα στη Θράκη, να πω ξεκάθαρα, θα πρέπει να βασιστεί πάνω στη σύμπλευση της βοήθειας του κράτους, όχι της συμμετοχής του κράτους, της βοήθειας του κράτους, ώστε να σταθεί ο επιχειρηματίας στα πόδια του. Και πιστεύω πραγματικά ότι πυρήνας είναι τα επιμελητήρια σε κάθε περιοχή. Εμείς τα σεβόμαστε απολύτως. Γνωρίζετε άλλωστε ότι σημαντικές προσωπικότητες του χώρου σας, δεν θέλω να προχωρήσω σε ονόματα, έχουν ήδη επίσημα αναλάβει την ευθύνη να είναι δίπλα μας στην προσπάθεια κατάρτισης ενός προγράμματος σύγχρονου, ευρωπαϊκού, που θα προχωράει στην ανταγωνιστικότητα με τομές τολμηρές, για να την προβάλλουμε, γιατί διαφορετικά δεν σώζεται τίποτα. Ο μόνος τρόπος είναι η ανάπτυξη, και η ανάπτυξη θα γίνει μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εγώ χαίρομαι για τα λόγια τα οποία είπατε. Θέλω να εγγυηθώ στις Θρακιώτισσες και τους Θρακιώτες αυτή την προοπτική από τη δικιά μας πλευρά. Γι' αυτό σε λίγο ετοιμάζουμε να ανακοινώσουμε και το Ζάπιο 2, έτσι έχουν μάθει να το λένε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι σε κάθε περιοχή που πηγαίνω επισκέφτομαι πάντοτε τα επιμελητήρια. Λυπούμε για το γεγονός ότι οι πληροφορίες λένε ότι ακόμα και για τα επιμελητήρια ετοιμάζουν καλλικράτη. Εύχομαι να μην είναι έτσι. Θα είναι δηλαδή αδιανόητο την ώρα που απαιτείται η έκτακτη λύση στο έκτακτο πρόβλημα, και η έκτακτη λύση θα προέλθει μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία, και αυτοί να την υπαγάγουν σε ένα κρατικίστικο σύστημα ελεγχόμενο από το κέντρο. Θα είναι αδιανόητο. Εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει αντίθετα η ενίσχυση της αποκέντρωσης και όχι του κέντρου. Είπατε πολύ σωστά ότι είμαστε μια χώρα με το ρεκόρ να έχει η πρωτεύουσά της το μισό πληθυσμό. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί διαφορετικά θα είμαστε σε λίγο όλοι υποχρεωμένοι τα πάντα, και σήμερα εν πολύς αυτό γίνεται. Θέλετε να φτιάξετε μια επιχείρηση εδώ πέρα στη Θράκη, κατεβαίνετε κάτω στην Αθήνα για να πάρετε 400 άδειες, χάνετε 400 μέρες, δεν υπάρχει παραγωγικότητα εδώ, υπάρχει πλημμυρίδα γραφειοκρατία στην Αθήνα, τα δύο μπερδεύονται, δυσαρεστείται ο κόσμος, και σε καλές εποχές γίνεται αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που έχει μπει η κατάθλιψη σαν εθνικό χαρακτηριστικό. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω να προχωρήσουμε τώρα στην ανάλυση των συγκεκριμένων. Πέρασε η εποχή της θεωρίας, είμαστε στην ιδεολογία του συγκεκριμένου. Και θα ήθελα από τον κάθε έναν
από τις κυρίες και τους κυρίους που είχαν την καλοσύνη να έρθουν εδώ σήμερα και εκπροσωπούν μια τάξη ανθρώπων να μας πούν τις απόψεις τους, γιατί και εμείς θέλουμε να είμαστε γνώστες, να έχουμε γνώση και όχι γνώμη του τι πραγματικά συμβαίνει στην περιοχή αυτή, την οποία ιδιαίτερα αγαπάμε, όχι μόνο επειδή είναι ακριτική, αλλά και επειδή έχει δώσει με την ιστορία της λαμπρά παραδείγματα αγώνων και στην οικονομία και ανάπτυξης και στην οικονομία, και θέλουμε να επανέλθει αυτή η εποχή και πάλι. Και με ανθρώπους σαν και εσάς, που τώρα σας γνωρίζω, αλλά από το κύτταρό σας αντιλαμβάνομαι ότι είναι νευρικό και παραγωγικό, θέλουμε και να πληροφορούμαστε την αλήθεια και να είμαστε μαζί αγωνιστές σε αυτή την καινούργια την προσπάθεια που έχουμε βάλει μπροστά. Είμαι εδώ με τους άξιους φίλους, συνεργάτες, συναδέλφους μου, για να αποτυπώσουμε αυτές τις σκέψεις σας και να σας βοηθήσουμε κι εμείς, όταν με το καλό έρθει η στιγμή, να βγούμε όλοι μαζί πιο γρήγορα από αυτό το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η οικονομία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο για την παρουσία, αλλά και για τα λόγια σας, τα οποία εγγίζουν την επιχειρηματικότητα εκεί που είμαστε. Θα είμαστε πρίβατε να ακούσουμε παρά να μιλήσουμε εμείς.